Radio North 98. Η ραδιοφωνική σου πηξίδα στην ενημέρωση. Λοιπόν, καλό μήνα να έχουμε. Καλό μήνα να σε όλους. Καλό μήνα, να είστε καλά, χρόνια πολλά. Τον βλέπετε καλά το μήνα? Ο μήνας κυοφορεί πράγματα. Ξεκίνησε από την κινητοποίηση για την Πρωτομαγιά. Ναι. Θα δούμε τώρα τα διάφορα αυτά του κ. Μητσοτάκη μέσα από την αγανάκτηση και την οργή των πολιτών και των επιχειρηματιών, των καταστηματαρχών κλπ. Για την μεγάλη ακρίβεια και για την πτώση του κύρου που υπάρχει. Mm-hmm. Και αυτή η αγανάκτηση του κόσμου, η οργή του κόσμου αναγκάζει και πρέπει να εκφράζεται αυθεντικά αυτή η διάθεση του κόσμου, αναγκάζει και τον κύριο Μητσοτάκη και τους κυβερνητικούς, πράγματα τα οποία αρνούνταν πριν από δύο μέρες, τώρα να τα δέχονται. Μέχρι προχθές λέγανε, ας πούμε, δεν υπάρχουν χρήματα, δεν υπάρχουν λευτόδεντρα. Mm-hmm. Και βγαίνει ο καθήλυν αρμόδιος υπουργός πριν από τρεις μέρες και λέει, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο θα βρεθούν λεφτά. Καταλάβατε. Λέτε για το, ναι, για το ρεύμα, για τις μειώσεις της ενέργειας. Θα φορολογήσεις τα υπερκέρδη. Είχε αναγνωρίσει ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης, ναι, ότι οι εταιρείες ιδιωτικές οι οποίες λιμένονται στην ενεργειακή ζήτηση και το θέμα της ενέργειας, mm-hmm, ηλιολεξία, έχουν μια εσχροκέρδεια που φτάνει στο 90%. Ναι. Θα τη φορολογήσω, είπε. Γιατί δεν τη φορολογήσει δύο μήνες τώρα? Mm-hmm. Είστε αισιόδοξος ότι τουλάχιστον θα μπει ένα φρένο σε αυτό? Γιατί ξέρετε νωρίτερα, είστε αισιόδοξος ότι θα μπει ένα φρένο σε όλο αυτό όσον αφορά στο ρεύμα? Γιατί μιλούσαμε νωρίτερα με τον κύριο Φίλη, τον διεθνολόγο, τον κύριο Κωνσταντίνο Φίλη, και έλεγε ότι είναι πραγματικά δύσκολο μια χώρα να προχωρήσει συγκράτηση τιμών όταν δεν συμφωνεί σε ολόκληρη Ευρώπη. Σε ποιο πράγμα δεν συμφωνεί η Ευρώπη? Γιατί να δούμε λιγάκι πώς θα προχωρήσουν οι μειώσεις και στο πλαφόν που έχει ζητήσει η κυβέρνηση. Πόσο εύκολο είναι να γίνει όλο αυτό? Σήμερα, mm-hmm, μια σειρά χώρες, με πρώτη την Ισπανία και την Πορτογαλία, ναι, αλλά όχι μόνο, mm-hmm, παίρνουν μέτρα από αυτά που προτείνουμε εμείς εδώ και καιρό. Ναι. Πορτογαλία, Ισπανία περιορίζουν το φυσικό αέριο και ρίχνουν τις τιμές το 50%. Mm-hmm. Η Γαλλία, ναι, η δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού που έχει ΔΕΗ δημόσια, ναι, δεν ιδιωτικοποίησε η Γαλλία τη ΔΕΗ της, mm-hmm, έχει φορολογήσει τις εταιρείες αυτές. Πολλές χώρες, έχω τα νούμερα, δεν είμαι, ναι, ναι, τώρα σε μια κινητοποίηση κατοίκων και δεν είμαι στο γραφείο, mm-hmm, τα νούμερα από μια σειρά χώρες οι οποίες αξιοποιήσανε την υπάρχουσα εργαλειοθήκη και τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, η οποία λέει πάρτε και μέτρα αναχώρα. Mm-hmm. Αναχώρα. Μάλιστα. Γιατί η Ισπανία και η Πορτογαλία χτυπήσαν το χέρι στο τραπέζι, πραγματευθήκανε και πήρανε μέτρα ξεχωριστά. Mm-hmm. Και μειώνουν ότι έχουμε την ακριβότερη χοντρεμπορική τιμή. Ντροπή. Ντροπή. Περιμένουμε και να τώρα δούμε λέει να δώσει επίδομα. Το επίδομα είναι μια ανακούφιση. Εγώ δεν υποτιμώ τίποτα. Τίποτα. Και ένα ευρώ να δοθεί, καλό είναι. Αλλά σίγουρα δεν είναι η λύση. Mm-hmm. Λύση είναι να μπει πλαφόν, ναι, όριο, mm-hmm, τα κέρδη. Mm-hmm. Αυτό το 90% των υπερκερδών που αναγνώρισε ο κ. Μητσοτάκης να φορολογηθεί, ναι, και να ακολουθήσουμε το μοντέλο Ισπανία-Πορτογαλία στο ζήτημα του φυσικού αερίου. Mm-hmm. Άρα περιμένουμε λοιπόν τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Περιμένουμε, αλλά κοιτάξτε, εγώ δεν μ' αρέσει να... δεν έχω την άποψη ότι όσο χειρότερα το καλύτερα. Εγώ θα ήθελα κάτω από την πίεση του κόσμου, την αγανάκτηση του κόσμου, τον κίνδυνο ή την πραγματικότητα πλέον της διακοπής του ρεύματος, γιατί το ξέρετε και αυτό ότι γίνονται διακοπές ρεύματος. Ναι. Προφανώς το ξέρετε. Mm-hmm. Έτσι, να αναγκαστεί η κυβέρνηση να πάρει μέτρα. Ναι. Εγώ θέλω να γίνει αυτό. Mm-hmm. Αλλά βλέπω ότι η κυβέρνηση μέχρι στιγμής έχει κάνει μια επιλογή ανάμεσα στα υπερκέρδη των κυρίων που λιμένονται αυτές τις και έχουν αυτές τις ιδιωτικές εταιρείες οι οποίες έχουν την παροχή ενέργειας και την ανάμεσα και στην ιδιωτικοποιημένη ΔΕΗ και, mm-hmm, στα αιτήματα των κατοίκων και στο να τους κόβουν το ρεύμα ή να τους αυξάνουν τόσο πολύ. Στα ευάλωτα νοικοκυριά, κύριε Μπαλάφα, αν δεν κάνω λάθος, στα ευάλωτα δεν τα κόβουν. Ορίστε. Στα ευάλωτα νοικοκυριά δεν κόβουν το ρεύμα. Ένα λεπτό. Εγώ, οι ίδιοι οι κυβερνητικοί λένε ότι δύο φορές να μην πληρώσει, σου κόβουμε το ρεύμα. Ναι. Δεν λένε ευάλωτα, μη ευάλωτα. Mm-hmm. Προχθές κόψαν το ρεύμα σε ένα νοικοκυριό που είχε κατάκητο άτομο. Μάλιστα. Ο ίδιος
Ο ίδιος ο κύριος Ταϊκούρας, υπουργός οικονομικών, είπε ότι εντός των ημερών θα πάρουμε μέτρα που δεν θα πληρώσει πλέον ο κόσμος 5 και 6 φορές παραπάνω από ό,τι πληρώνει εννοεί. Πληρώνουν δηλαδή ο κόσμος, κατά τον κύριο Ταϊκούρα, πληρώνει 5 και 6 φορές πάνω από το τι πλήρωνε. 5 και 6 φορές. Αυτό είναι πρωτάστατο, δεν έχει ξαναγίνει. Ναι. Είναι αυτό που λένε ότι θα προσπαθήσουν να ανακόψουν. Και είναι και η πρόταση του κυρίου Μητσοτάκη για το πλαφόν. Ήδη υπάρχει μια πολύ μεγάλη καθυστέρηση την οποία την πληρώνει ο κόσμος. Ναι. Και δεν την πληρώνει μόνο το κάθε νοικοκυριό, το πληρώνουν και οι επιχειρηματίες, οι καταστηματάρχες, οι μικρομεσαίοι, οι επιχειρηματίες. Η μεσαία τάξη το πληρώνει για τι μικρές επιχειρήσεις, μεσαίες επιχειρήσεις, μεγαλύτερες επιχειρήσεις. Το κόστος παραγωγής είναι αυξηθεί πάρα πολύ. Ναι. Άρα φτιάχνουν τις τιμές, άρα πέφτει ο τζίρος. Καταλάβατε, είναι ένα διέξοδο έτσι πάλι. Πρέπει να αλλάξει η επιλογή της κυβέρνησης. Να βάλει, να φορολογήσει τον κύριο Μητυλινέο, τον κύριο Λάτση και Θεία που έχουν τις ιδιωτικές εταιρείες ενέργειας. Μάλιστα, εσύ είσαι τέτοια. Το ίδιο, θα το φορολογήσω. 90% δεν είπε στη Βουλή όταν τον προκάλεσε ο Τσίπρας να μιλήσει για την εσφροκέρδεια και για τα, πώς τα είπε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα ουρανοκατέβατα κέρδη των εταιριών αυτών. Ουρανοκατέβατα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι. Εσείς σε τέτοια εκδήλωση είστε τώρα, διαμαρτυρίας, γιατί καταλάβαμε, μας είπατε σε διαμαρτυρία κατοίκων είστε. Όχι, είμαι συγκαλυθέα σε ένα δήμο της περιοχής. Α, μάλιστα. Και έχουν κινητοποιήσει για άλλα θέματα. Μάλιστα, μάλιστα. Απλώς σας παίρνω εν κινήσεις από το δρόμο. Μάλιστα, κύριε Μπάλαθα. Καλό είναι αυτό. Καλό, είστε πάντα σε ετοιμότητα. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Να λοιπόν... είμαστε, άρα σημαίνει ότι είμαστε καλά. Ναι, αυτό είναι το αισιόδοξο μήνυμα. Είμαστε καλά, δόξα τω Θεώ. Είναι αυτό που λέμε την υγεία μας. Έτσι, έχετε δίκιο. Τώρα λοιπόν σε όλο αυτό το πλαίσιο, σε όλο αυτό το κλίμα, θεωρείτε ότι είναι μια καλή περίοδος να γίνουν εκλογές? Ορίστε. Σε αυτό το κλίμα θεωρείτε ότι είναι μια καλή περίοδος για να γίνουν εκλογές? Κοιτάξτε, το αίτημά μας για εκλογές ναι. Δεν είναι ένα αίτημα που πηγάζει από το κομματικό συμφέρον. Ή πήγαζε, γιατί δεν το έχουμε πει τώρα, το έχουμε πει πριν από κάποιους μήνες. Ναι. Από το κομματικό συμφέρον. Πηγάζει από το συμφέρον της χώρας. Η χώρα με την κυβερνητική πολιτική, με την πολιτική του κ. Μητσοτάκη, καταστρέφεται. Λαιλατείται. Λαιλατείται. Δεν είναι μόνο η ακρίβεια. Ο πτωχευτικός κώδικας. Θα δείτε τώρα ένα άλλο, ένα άλλο κατόρθωμα της κυβέρνησης. Παίρνει τα σπίτια στον κόσμο. Λαιλατείται η χώρα. Όσο γρηγορότερα με την ψήφο του λαού, φυσικά. Κύριε Μπάλαθα, τώρα τα σπίτια τα παίρνανε και όταν και επί ημερών σας είχαμε διαμαρτυρία για τις κατασχέσεις κατοικιών. Το ίδιο δεν ήτανε? Επάσχετος, μιλάω τώρα πιο γενικά. Δεν μπορώ να το σας. Εντάξει. Ναι, όχι, να λέμε τα πράγματα όπως είναι. Και είναι θετικό, είναι θετικό ότι μέχρι πριν χθες, προχθές, το κοινάλ δεν έθετε θέμα εκλογών πρόωρων. Χθες ο κύριος Ανδρουλάκης και σωστά έθεσε θέμα πρόωρων εκλογών. Φλερτάρετε πρόωρων εσείς πάντως με το κοινάλ, όσο και αν διαφωνείτε σε κάποια σημεία. Έχετε ένα φλερτ, όλοι έχουν, η Κοινή Δημοκρατία έχει, αλλά και εσείς έχετε ένα φλερτ με το κοινάλ. Ναι, με το κοινάλ τι πράγμα δηλαδή? Ένα φλερτ για το μετά. Δεν υπάρχει θέμα φλερτ, υπάρχει πρόταση. Μάλιστα. Σε όλη τη δημοκρατική αντιπολίτευση, σε όλη τα κόμματα της δημοκρατικής αντιπολίτευσης, να δούμε μετά τις εκλογές της απλής αναλογικής πώς θα μπορέσουμε να συνεργαστούμε για να προκύψει μια προοδευτική διακυβέρνηση. Να βάλει τέλος αυτή τη λαθλασία της χώρας και να, την οποία εκφράζει ο λαός με την οργή του και το θυμό του. Αυτό είναι το ζήτημα. Ναι. Καταλάβατε. Είναι μια λογική πρόταση, η οποία μάλιστα ενισχύεται η πρόταση αυτή για προοδευτική διακυβέρνηση από το ότι οι εκλογές οι πρώτες θα γίνουν με το σύστημα της αυτής αναλογικής. Και ήδη και ο κ. Μητσοτάκης έχει πάρει απόφαση, εξού και οι δηλώσεις του, ότι δεν πρόκειται να υπάρχει έτσι κι αλλιώς αυτοδυναμία που προέβλεπε πριν από 2 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας. Επειδή όλες αυτές οι συζητήσεις γίνονται σε ανεπίσημο επίπεδο, δηλαδή υπάρχει επίσημη συζήτηση με το κίνημα αλλαγής σε επίπεδο στελεχών? Φυσικά πολιτικά είναι τα ζητήματα. Έχουν γίνει συναντήσεις μεταξύ σας, έχουν γίνει συναντήσεις? Απευθύνουμε δημόσια πρόταση, λέω και πάλι και στο κοινάλ και σε όλα τα κόμματα της δημοκρατικής αντιπολίτευσης, να δούνε το ζήτημα αυτό, να αναζητήσουμε κοινά ζητήματα που μπορούν να
συνθέσουν μια κοινή προγραμματική βάση που υπάρχει κατά τη γνώμη. Που υπάρχει. Αν ακούω μερικές φορές που ακούω αυτές τις μέρες τα πάνε στους εκπροσώπους του ΣΥΝΑΛ τι πρέπει να γίνει για το ζήτημα της ενέργειας, ουσιαστικά λένε τα ίδια πράγματα, τα λογικά ίδια πράγματα που λέμε και εμείς. Mm-hmm. Ναι. Εντάξει. Έχετε κάποιες διαφωνίες. Ναι. Λαφών, φορολόγηση, αξιοποίηση της εμπειρίας της Ισπανίας και της Πορτογαλίας, χρηματιστήριο ενέργειας που να μην περνάει από εκεί το σύνολο της ζήτησης ενεργειακής κλπ. Τα λογικά πράγματα αυτά που μια σειρά χώρες της Ευρώπης ήδη αξιοποιούν. Ναι. Ναι. Λύσεις υπάρχουν. Οι προτεραιότητες της κυβέρνησης πρέπει να αλλάξουν. Mm-hmm. Και πρέπει να αλλάξει λίγο και η φιλοσοφία σε αυτόν τον τόπο όσον αφορά και τα νομοθετήματα, γιατί είδα ότι καλά κάνατε βέβαια, αυτός είναι και ο ρόλος αξιωματικής αντιπολίτευσης και της αντιπολίτευσης γενικότερα για κάτι μισθούς στα Golden Boys. Βέβαια αυτά υπήρχαν και επιμερών σας πάλι και στον ΑΔΜΙΕ είχαμε κάποιους δύο στελέχη τότε που πήγαν και πήραν χρήματα και μάλιστα τα πήραν και αναδρομικά. Θα πρέπει να υπάρξει μια νομοθετική ρύθμιση λίγο ως προς αυτό. Ναι. Σε οποιαδήποτε κυβέρνηση, εγώ δεν λέω, οποιαδήποτε κυβέρνηση θα πρέπει λιγάκι να το δει αυτό το θέμα. Αυτό γιατί λέμε αυτό για τη Νέα Δημοκρατία σήμερα, το ίδιο έχει γινόταν και χθες. Κοιτάξτε, το τελευταίο διάστημα συνέβησαν πολλά πράγματα. Ναι. Ενεργειακή κρίση, μεγάλη ακρίβεια, πόλεμος κλπ. Τα καινούργια δεδομένα διαμορφώνουν τις καινούργιες προτάσεις, οι οποίες ενισχύουν προηγούμενες, τις αλλάζουν κλπ. Εμείς δεν θέλουμε να κάνουμε αυτή την παρελθοντολογία. Έκανες εκεί τότε εσύ και εγώ έκανα το άλλο εκεί. Προφανώς όλα δεν τα κάναμε καλά, αλλά θέλω να, επειδή είναι και επίκαιρο αυτό που θα σας πω, ναι. Ένα πράγμα δεν μπορεί να μας κατηγορήσει κανείς εμάς, ότι κλέβαμε. Έτσι, ή ότι δίναμε 360.000 στον πρόεδρο της ΔΕΗ για να μας σώσει. Και να βγαίνει ο κύριος Γεωργιάδης και να λέει μπράβο του στάση της ΔΕΗ που παίρνει 360.000 και φτιάχνει την Βιλάρα. Τέτοια φαινόμενα δεν είχαμε εμείς. Κύριε Μπαλάφα, αφού σας είπα, τώρα μόλις πριν από λίγο σας είπα ότι δύο στελέχη του ΑΔΜΙΕ επιμερών σας ανέβασαν τις αποδοχές τους και πήραν 20.000 το μήνα και είχε γίνει ολόκληρη συζήτηση τότε. Ο κύριος Κρέκας είχε φέρει το θέμα στη Βουλή. Αυτά δεν τα έλεγε κανείς τότε που είμαστε εμείς. Κάποιοι τα ανακαλύπτουν εκ των υστέρων. Δεν υπάρχουν τέτοιες τιμές. Εγώ το 17 το βρήκα πάντως. Μας έκανε τέτοια αντιπολίτευση η Νέα Δημοκρατία, που αν υπήρχαν τέτοια φαινόμενα, θα είχε βγει, θα μας είχε βάλει στα μανταλάκια, το καταλαβαίνετε. Πάντως εγώ σας λέω ότι θα ανακαλύπτει υπήρχε. Τώρα, λέει, έπαιρνω τότε χρόνο. Εγώ είδα 5.000 το μήνα, το χρόνο έπαιρνε. Μάλιστα. Ο Παναγιωτάκης που ήταν πρόεδρος στην ΤΕΗ τότε. Ναι. Τέλος πάντων, λοιπόν, θα τα συζητήσουμε επίσης, την ησυχία αυτό μας. Αυτό και κυρίως αυτή η οικογενειοκρατία που υπάρχει επί Μητσοτάκη. Αυτή η διασπάθηση του δημόσιου χρήματος. Τα Golden Boys, τα άπειρα λεφτά. Εκατομμύρια μετοχές της ΔΕΗ, τα Golden Boys και το Στάση δικά τους είναι. Και τα μοιράζουν μεταξύ τους. Τέτοια δεν είχαμε φαινόμενα. Μπορεί να κάναμε λάθη κάποια βεβαίως. Μπορεί να μην είχαμε εμπειρία σε κάτι. Αλλά δεν μοιράζαμε μεταξύ μας το δημόσιο χρήμα. Δεν κάναμε διασπάθηση του δημόσιου χρήματος. Δεν κλέβαμε. Δεν κάναμε μίζες. Δεν φτιάχναμε οτίτα. Τις προκλητικές βιλάρες που ναι. φτιάχνουν. Εντάξει, κύριε Μπαλάφα, θα τα ξαναπούμε, γιατί σας λέω ότι και τότε υπήρχε η ανακοίνωση και του Υποπτικού Συμβουλίου του ΑΔΜΙΕ από τον κύριο Καϊμάκη που έλεγε ότι θα πρέπει να επαναξεταστεί η σχετική σύμβαση για τα τότε. Εντάξει, τότε δύο άτομα τότε, του ΑΔΜΙΕ, έτσι. Δεν ισχύουν αυτά. Δεν ισχύουν αυτά που λέτε τώρα. Μάλιστα. Λέτε για κάτι πριν από 5 χρόνια. Δεν ισχύουν. Μάλιστα. Εντάξει, κύριε Μπαλάφα. Το απόδειξο δεν ισχύουν είναι ότι τότε ουδείς είχε πει τέτοια πράγματα. Ουδείς. Αν υπήρχαν τέτοια πράγματα, παραλαμβάνω, με τη μανία για να μας κάνει αντιπολίτευση που είχε ο κ. Μητσοτάκης και τότε ως αντιπολίτευση, θα τα είχε βγάλει. Εδώ έλεγε άλλα κι άλλα να πούμε. Ότι κόψαμε, ότι ξεπουλήσαμε τη Μακεδονία για να μην κόψουν τη συντάξη. Θα θυμάστε τι ψέματα έλεγε τώρα. Αν είχε τέτοιο επιχείρημα, θα το άφηνε. Δεν υπάρχουν τέτοια. Τώρα, επειδή ανακαλυφθήκαν αυτές οι μίζες, οι διασπάσεις. Ναι. Η προκλητική ληστή και αποκλητικά μπόνους. Εγώ σας είπα και νωρίτερα, είναι διαχρονικά φαινόμενα, κύριε Μπαλάφα. Είναι διαχρονικά και θα πρέπει εκάστοτε κυβέρνηση κάποια στιγμή να τα δει. Όλα δεν είναι, πολλά είναι διαχρονικά. Μάλιστα. Κάποια βασικά δεν είναι διαχρονικά. Η κλοπή του δημοσίου χρήματος δεν είναι διαχρονικό. Το να διορίζω τα παιδιά μου δεν είναι διαχρονικό.
Σας παρακαλώ. Μην λέτε. Όχι. Λοιπόν, δεν είμαστε το ίδιο. Δεν μας παίρνει ο χρόνος, κύριε Μπαλάφα. Θα τα ξαναπούμε με την ησυχία μας. Τα ναι. ζητήματα της πολιτικής ηθικής δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Αυτό είμαι απόλυτος. Συνήθως δεν είμαι απόλυτος, αυτό είμαι απόλυτος. Τα ζητήματα της πολιτικής ηθικής δεν είμαστε ίδιοι. Με την κυρία Χριστοδουλοπούλου δεν είχε γίνει ολόκληρη ιστορία. Ορίστε. Με την κυρία Χριστοδουλοπούλου δεν είχε γίνει ολόκληρη ιστορία με τον διορισμό της κόρης που είχε γίνει ολόκληρη υπόθεση τότε, ολόκληρη συζήτηση. Και μάλιστα κάποιοι είχαν ενοχληθεί και από αυτό που είχε γίνει, δικά σας στελέχη. Α, τώρα τι λέτε τώρα, έχει καμία σχέση το ένα με το άλλο. Μα λέτε κι εσείς τώρα ότι δεν γινόταν τίποτα τότε. Ουδενία. Εντάξει. Λοιπόν, κύριε Μπαλάφα, θα επανέλθουμε όμως με περισσότερο χρόνο, γιατί μας είπατε και εσάς ότι σας πιέζει ο χρόνος. Γι' αυτό το σέβομαι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ, καλή εγώ, σας ημέρα, κύριε Μπαλάφα. Γεια σας.